Γεια σας φίλοι μου, για όσους έρχεστε πρώτη φορά στην παρέα μας, είμαι ο Αντώνης και σήμερα θα ψαρέψουμε μαζί. Επίσης θα δοκιμάσω το καινούργιο μου καλάμι που μου έκανε δώρο η Τραμπούκο και θα σας πω τις εντυπώσεις μου. Ο ψαρότοπος που έχω επιλέξει είναι αυτές οι εκβολές που έχετε δει και σε άλλα ψαρέματά μου. Τα χαρακτηριστικά του καλαμιού είναι τα ακόλουθα. Είναι τρίσπαστο, μπορεί να διαχειριστεί βαρύδια μέχρι 200 γραμμάρια, είναι κατασκευασμένο από ανθρακόνημα, έχει ευαίσθητη κορυφή, επίσης η κορυφή είναι υβριδική, έχει βοηθητικές γραμμές για την ευθυγράμμιση των στελεχών κατά τη συναρμολόγηση, αντιολισθητικές λαβές για να μπορούμε να αποσυναρμολογήσουμε εύκολα το καλάμι, αντιολισθητική λαβή για σταθερές βολές και είναι τραμπούκο. Η αρωματοσιά μου για σήμερα θα είναι σειρώμενο βαρύδι παραλλαγής, μακρύ παράμαλο σχεδόν μία οριά και αγκίστρι νούμερο 1. Θα ξεκινήσω με δύο χαλαρές βολές με γαρίδα. Πρώτη εντύπωση από αυτή τη χαλαρή βολή, το βαρύδι έφυγε αρκετά μακριά σε σχέση με αυτό που περίμενα, χωρίς δυσκολία. Θα δούμε στη συνέχεια και με πιο δυνατές βολές αν θα πετύχουμε μεγαλύτερες αποστάσεις. Πάμε να κάνουμε πιο μακρινές βολές και να ετοιμάσουμε και την πορφύρα μας, θα είναι η επόμενη δολοσιά. Σε λίγο πιο δυνατή βολή, το βαρύδι μας πήγε ακόμα πιο μακριά, πολύ εύκολα. Νιώθω ότι δεν χρειάζεται καν να συνηθίσω το καλάμι, είναι πολύ άνετο. Για να ετοιμάσουμε το δόλωμά μας, θα χρειαστούμε δύο πέτρες ή μία πέτρα και ένα σφυρί. Θα σπάσουμε το όστρακο με προσοχή, για να μην χαλάσουμε το εσωτερικό του, που είναι και το δόλωμά μας. Εδώ είναι το δόλωμα. Θα το αφαιρέσουμε με προσοχή. Βγάλαμε το δόλωμά μας, αυτό είναι. Τώρα με ένα ψαλίδι ή με ένα μαχαίρι θα πρέπει να κόψουμε αυτό το σκληρό κομμάτι που είναι μπροστά, που κλείνει την είσοδο από το όστρακο. Κόψαμε και το σκληρό κομμάτι. Τώρα θα δολώσουμε από το σκληρό που είναι το μπροστινό τμήμα του δολώματος και θα βγάλουμε το αρπάδι μας από το λευκό κρέας που είναι πιο μαλακό. Στο καινούριο καλάμι φαίνεται το παραμικρό τσίμπι μας στη μύτη του. Είναι πολύ ευαίσθητη, όπως και τώρα. Θα τοποθετήσω στην αρματοσιά μου λίγο μικρότερα αγκίστρια, νούμερο 3, για να δούμε τι είναι αυτά που τσιμπάνε.
τσιμπουρίτσα μικρή. Θα πάει για απελευθέρωση. Μία ακόμα λίγδα. Μάλλον έχει πολλές αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Να δούμε, θα πιάσουμε κάτι μεγαλύτερο. Δεν έφυγε κι αυτή. Έχουμε τις τσιμπιές εδώ πάλι. Μόλις με τσίμπησε και μία σφίγγα σου αυτή. Ελπίζω να μην πριστώ. Μιας και είδαμε την πορφύρα σήμερα, να πούμε και το αρνητικό της. Προσελκύει τις φίγγες. Γι' αυτό ίσως δέχτηκα και την τσιμπιά. Μιας και η μυρωδιά που αφήνει θα προσελκύσει αρκετά έντομα. Ένας τρόπος για να αποφύγετε τη μεγάλη συγκέντρωση εντόμων είναι να θάψετε τα όστρακα που έχετε σπάσει και τα απομεινάρια σε λίγο μεγάλη απόσταση από εσάς. Θα απελευθερωθεί κι αυτή. Thank you.
είδα, πρέπει να είναι η Πέμπτη για σήμερα. Τα πιο πολλά ψάρια πιάστηκαν στο καλάμι το Τραμπούκο, ίσως επειδή έχει πιο ευαίσθητη κορυφή. Πάμε για άλλη μία. Αυτό ήταν το ψάρεμα για σήμερα. Η περιοχή ήταν γεμάτη μικρές τσιπούρες. Δοκίμασα και το καλάμι της Τραμπούκο και μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Τραμπούκο για το υπέροχο δώρο. Γράψτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και τα ξαναλέμε στο επόμενο ψάρεμα.